κοριτσιά και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Επέστρεψε η πράσινη δουλάπα που πάει να πει ότι βρίσκομαι στο χωριό μου το Μύτικα. Οπότε ό,τι βίντεο κάνω όλο το καλοκαίρι θα είναι από αυτό εδώ το δωμάτιο. Θα ανοιχτείτε λίγο τον ήχο του ανεμιστήρα, γιατί στο δωμάτιο μου έχω ανεμιστήρα και όχι air condition και όλα τα άλλα δωμάτια που είχαν air condition είναι πιασμένα, είναι κατοχυρωμένα. Οπότε αναγκαστικά θα τον ανοιχτούμε για λίγο γιατί κάνει αφόρητη ζέστη. Και μιας και είμαι στο χωριό μου και είναι καλοκαίρι, είπα να σας δείξω κάποια αγαπημένα προϊόντα, κάποια summer favorites και συγκεκριμένα θα σας δείξω διάφορα πραγματάκια περιποίησης, τα οποία χρησιμοποιώ εδώ και κάποιο καιρό και ειλικρινά είναι αγαπημένα μου και αξίζει να σημειωθούν. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν θα κάνω αγαπημένα του μήνα, γιατί θέλω να σας μιλήσω και άλλα πράγματα, εκτός από περιποίησης, θέλω να σας μιλήσω για μακιγιάζ, θέλω να σας μιλήσω για διασκέδαση κλπ. Οπότε σίγουρα θα κάνω και αγαπημένα του μήνα. Τώρα που είναι καλοκαίρι, χρησιμοποιώ εντελώς διαφορετικά προϊόντα από ό,τι χρησιμοποιούσα το χειμώνα και ειλικρινά αξίζει να σας τα δείξω και να σας τα αναφέρω και να σας πω τη χρήση τους και πώς μου έχουν κάνει την καθημερινότητά μου λίγο καλύτερη. Και τα έχω όλα πάνω στα πόδια μου για να μπορώ να σας τα δείχνω εύκολα. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε και ξεκινάω με περιποίηση σώματος. Το πρώτο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι από τη Pharmacet το Dry Oil, λέγεται Clarial Renewal Dry Oil. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι ένα ξηρό λάδι και αυτό που κάνω εγώ είναι ότι όταν βαριέμαι να βάλω ένα body butter χρησιμοποιώ μετά το ντουζ μου ξηρό λάδι, είναι πανεύκολο, έχει σε καστήρια αντλία, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, οπότε μπορείς να το εφαρμόσεις πάρα πολύ εύκολα. Το συγκεκριμένο είναι ξηρό, δεν αφήνει λιπαρότητα. Νομίζω ότι αφήνει στο δέρμα μία γυαλιστερή υφή, όμως όχι με την άσχημη έννοια, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μέσα χρυσούς κόκκους. Έχω την εντύπωση. Το συγκεκριμένο ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το σώμα, το αφήνει απαλό μεταξένιο, σύν του ότι έχει αντιγυραντική δράση, είναι αυτό που το ξεχωρίζει. Μου αρέσει περισσότερο από αυτό του Nuxe και μου αρέσει πιο πολύ γιατί νομίζω ότι το Nuxe έχει μια βαριά μυρωδιά. Αυτό εδώ μυρίζει πολύ ελαφριά, πολύ καραμελένια γλυκά. Μου αρέσει πάρα πολύ το αρώμα. Χρειάζεσαι απειροελάχιστη ποσότητα και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο πρόσωπο και τα μαλλιά. Το αγαπημένο μου άτριχε φέτος το καλοκαίρι δεν θα μπορούσε να μην έχει άρωμα καρύδας γιατί ειλικρινά η βανίλια για το χειμώνα, η καρύδα για το καλοκαίρι είναι αγαπημένος μου μυρωδιές. Και το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Cotton Tree και είναι το Coconut. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ γιατί το λατρεύω. Ειλικρινά, κοιτάξτε, μυρίζει ακριβώς όπως μυρίζει η καρύδα, τη λατρεύω τη μυρωδιά. Ενυδατώνει πάρα πολύ ωραίο το σώμα και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ είναι body butter έχει μια πάρα πολύ ωραία ανάλαφρη υφή που απορροφιέται αμέσως από την επιδερμίδα ενώ παρέχει και πλούσια ενυδάτωση. Μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν και πολύ οικονομικό, κάτω από 5 ευρώ το πήρα από το Pharmalicious. Και τώρα που σας είπα για το Pharmalicious, να σας πω ότι τα περισσότερα προϊόντα τα έχω πάρει από το συγκεκριμένο site, είναι ένα online φαρμακείο και θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί είχα ίσως από τις καλύτερες εξυπηρετήσεις σε online φαρμακείο. Το δέρμα μου ήρθε μέσα σε μία ημέρα σε χωριό. Το θεώρησα πολύ εξυπηρετικό γιατί συνήθως τα χωριά δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα αυτά που έχουν οι μεγαλούπολες της Ελλάδας και επίσης μου γέμισαν όλο μου το δέρμα δειγματάκια και μου έβαλαν και μαγνητάκι του φαρμακείου. Επίσης μου άρεσε το γεγονός ότι στην απόδειξη όλα τα προϊόντα που πήρα είχαν φωτογραφία γιατί με διευκόλυνε εμένα για να κοιτάξω τις τιμές γιατί όπως και να το κάνουμε η φωτογραφία είναι πιο εύκολη και είχε και ένα άλλο χαρτί που σου έδινε διάφορες πληροφορίες για το φαρμακείο και σου έλεγε και με τι έχει ψεκαστεί το κουτί σου γιατί είχε μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Τέλος να αναφέρω ότι το site τους είναι από τα πιο χωριστικά site που έχω δει σε όλα τα φαρμακεία. Είναι ροζ και είναι και λίγο πράσινο, λαχανή και μου άρεσε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ προσιτό, μπορείς εύκολα να βρεις τα πάντα. Αυτά για το φαρμακείο, θα σας έχω όλα τα link από κάτω, θα σας έχω όλες τις πληροφορίες αν ενδιαφέρεστε και συνεχίζω. Το επόμενο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι από την εταιρεία Κονταλή και είναι το Tinted Body Lotion. Το συγκεκριμένο ήταν να το χρησιμοποιώ περίπου στο vlog που σας έκανα και έχω ξετρελαθεί μαζί του. Είναι ένα body lotion, ουσιαστικά είναι body lotion γιατί δίνει την ενυδάτωση ενός body lotion, αλλά έχει χρώμα μέσα, οπότε σου δίνει μια πιο ηλιοκαμένη όψη όταν το βάζεις, αλλά όταν θα ξεπληθείς θα φύγει και θα φύγει αμέσως χωρίς να φύγει άσχημα. Έχει απίστευτη μυρωδιά, η ποιότητά του είναι καταπληκτική, είναι ένα από τα πιο καινοτόμα προϊόντα που έχω δοκιμάσει
Και αν θέλετε να αγοράσετε κάτι από όλα αυτά που θα σας δείξω, μακάρι να είναι αυτό, γιατί ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί. Σου προσφέρει μια πιο λιωκαμένη όψη, χωρίς να δεσμευτείς ότι πρέπει μετά να κάνεις scrub για να βγάλεις το αυτομαύρισμα, καμία σχέση. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, μυρίζει σαν μια ωραία body lotion, κάτι το οποίο τα κοινά αυτομαυριστικά δεν το έχουν και φεύγει πολύ εύκολα. Δηλαδή το βάζεις για μία σου έξοδο χωρίς να δεσμευτείς, μετά κάνεις ένα ντους και φεύγει. Μου άρεσε φοβερά από όλες τις απόψεις. Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω για το σώμα είναι και αυτό ένα άρωμα και είναι από τα καινούργια αρώματα του Κορέ. Το συγκεκριμένο είναι το Coconut Sand, είναι αυτό εδώ και είναι το άρωμα του καλοκαιριού μου. Πριν φύγω από τα Γιάννενα, έψαχνα να βρω άρωμα για το καλοκαίρι μου. Ήθελα να είναι έτσι λίγο πιο εξωτικό, να μην είναι τα συνηθισμένα που παίρνω συνήθως με βανίλια ή τα κλασικά αρώματα που συνήθως πάω. Και τελικά δεν βρήκα. Κατέληξα να πάρω της Lancôme το La Vie Belle, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, είναι το all time favorite, αλλά το έχω ψιλοβαρεθεί. Και δεν θυμάμαι από ποια κοπέλα είχα ακούσει για το συγκεκριμένο άρωμα. Μου είχε μείνει στο μυαλό μου και όταν πήγα να παραγγείλω, είπα θα παραγγείλω και αυτό. Το συγκεκριμένο το πήρα από 18 ευρώ στο Φαρμαλίσιο στα 12 ευρώ, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή τιμή. Και είναι το αγαπημένο μου, ψεκάζομαι συνέχεια. Μυρίζει καρύδα, αλλά μυρίζει πάρα πολύ γλυκά. Η διάρκεια του είναι μεσαία, δεν έχει τρελή διάρκεια, αλλά είναι eau de cologne. Είναι ελαφρύ που το θέλεις για το καλοκαίρι, δεν θέλεις να μυρίζεις πάρα πολύ έντονα, ούτε στο διπλανό σου θέλεις να μυρίζεις πάρα πολύ έντονα για να μην μπορεί να κεφαλιάζει. Είναι από τα καλύτερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει για φέτος το καλοκαίρι και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, μπήκα στη διαδικασία να παραγγείλω άλλο ένα, το οποίο σίγουρα θα το δείτε σε επόμενο βίντεο γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω με το πρόσωπο, θέλω να σας δείξω την αγαπημένη μου αντιλιακή κρέμα με χρώμα. Είναι από τη VC, είναι η Ideal Soleil με SPF 50, ουσιαστικά είναι μια BB cream, γράφει πάνω ότι είναι BB cream, αλλά έχει χρώμα. Το χρώμα που έχει σου δίνει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα έως και κάλυψη θα έλεγα. Τη φοράω non-stop κάθε μέρα, είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα και είναι matte. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι matte, δεν γυαλίζει καθόλου ενώ είναι αντιλιακή. Είναι ευκολοφόρητη, είναι σε πολύ καλή τιμή και τη συγκεκριμένη την είχε σε προσφορά το φαρμακείο, την έπαιρνε σε αυτή εδώ τη συσκευασία και έπαιρνε δώρο πάλι μία από τις αγαπημένες μου ενδυτικές, την οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα γιατί έχω μία ανοιχτή, την Aqualia Thermal, αυτή εδώ, την έπαιρνε σε μικρό μέγεθος, θεωρούσα ότι είναι πολύ καλή προσφορά γιατί και τα δύο τα παίρνει σε πάρα πολύ καλή τιμή. Επίσης ένα προϊόν το οποίο αγάπησα από τη VC, νομίζω η VC είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες, μου κάθονται όλα τα προϊόντα πάρα πολύ καλά, είναι η BB Clear από την σειρά Normaderm και είναι στη μεσαία απόχρωση, είναι μια BB cream και αυτή, η οποία έχει μικρότερο δίκτυο προστασίας, έχει SPF 16. Αυτή τη χρησιμοποιώ από το απόγευμα και μετά που δεν χρειάζομαι υψηλό δίκτυο προστασίας και για τις βραδινές μου εξόδους, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία σύσταση που δεν μπουκώνει την επιδερμίδα μου, ακόμα και αν υδρώσω δεν την νιώθω, θα μείνει εκεί, θα μου δώσει την ωραία μου κάλυψη και η συγκεκριμένη είναι matte και χωρίς να λέω πολλά λόγια, είναι η καλύτερη BB cream που έχω δοκιμάσει ποτέ. Νόμιζα ότι η καλύτερη BB cream που έχω δοκιμάσει ποτέ είναι της MAC, αλλά αυτή είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή, γιατί είναι λεπτόρευστη, σου δίνει μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη, είναι MAC και δεν βαραίνει με τίποτα την επιδερμίδα. Θεωρώ ότι η VC δεν θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερο προϊόν για εμένα. Την είχα πάρει πριν μαυρίσω λίγο στην ανοιχτή απόχρωση και την παρήγγειλα πάλι στη μεσαία απόχρωση από το Pharmalicious. Είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου προϊόντα, πραγματικά ό,τι σας δείχνω είναι ένα και ένα και τα αγαπώ πάρα πολύ και δεν νομίζω να τα αποχωριστώ για πολύ καιρό ακόμα. Και για να τελειώσω αυτό το βίντεο θα σας δείξω έναν ορό που χρησιμοποιώ, είναι από την Κονταλή, είναι από τη σειρά Venusaur's και λέγεται SOS Thirst Quenching Serum, είναι αυτός εδώ, μέσα είναι έτσι, έριξε και τα χαρτάκια του, μέσα είναι έτσι, να σας πω ότι προτιμώ τώρα το καλοκαίρι πιο πολύ τους ορούς, γιατί απορροφούνται πάρα πολύ εύκολα από την επιδερμίδα και δεν τους νιώθεις καθόλου να μπουκώνουν την επιδερμίδα σου, με την έννοια ότι αν θέλεις να υδρώσεις, γιατί ας πούμε εγώ όταν βάζω την ενυδατική μου και κάνει λίγο ζέστη και αρχίζω και υδρώνω, καταλαβαίνω ότι η ενυδατική μου, επειδή δεν έχει απορροφηθεί, αρχίζει και στάζει, οπότε δεν τις προτιμώ για τώρα το καλοκαίρι, θα βάλω τον ορό μου και μετά θα βάλω την αντιλιακή μου. Ο συγκεκριμένος μου αρέσει
πάρα πολύ, γιατί απορροφιέται κατευθείαν από την επιδερμίδα μου. Έχει ένα πάρα πολύ ευχαριστώ άρωμα που μου αρέσει και το κυριότερο είναι ότι έχει υαλουρονικό οξύ, που όπως και να το κάνουμε είναι ένα αγαπημένο συστατικό στα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, ειδικά για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτός και θεωρώ ότι μαζί με τις VC από τη σειρά Qualia είναι οι δύο αγαπημένοι μου ωροί. Και το χρησιμοποιώ συνέχεια, έχω φτάσει κάπου εδώ. Αυτά ήταν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσαν. Περιμένω να μοιραστείτε μαζί μου τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα για το καλοκαίρι. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ακούσω. Θα τα πούμε πάλι σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!